Αυτό που εισηγούμε εγώ είναι μια νέα μεθοδολογία ηγεσίας. Το ένα θέμα είναι το περιεχόμενο, τι πολιτικές εισηγήσεις και προτείνεις για να είσαι αποτελεσματικός, για να είσαι λειτουργικός στην κοινωνία πρωτίστως, να είσαι χρήσιμος. Να δουλεύουμε, κατά τη γνώμη μου, πιο συγκροτημένα, πιο μεθοδικά, πιο τεχνοκρατικά. Και πιο τεχνοκρατικά. Κόμμα με τεχνοκρατικές μεθόδους, όχι για το περιεχόμενο της πολιτικής, αλλά για την εφαρμογή της, περιγράφει τον ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αχτσιόγλου. Στην πρώτη παρέμβαση που κάνει μέσω του Open, μετά την ανακήρυξη της υποψηφιότητάς της, η κυρία Αχτσιόγλου αναφέρθηκε επίσης στο μοντέλο ηγεσίας, εκτιμώντας πως ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας μοναδικός ηγέτης. Δεν είναι, ούτε θα μπορούσα, ούτε θα ήταν και σκόπο μου εγώ να προσπαθήσω να μιμηθώ τον Αλέξη Τσίπρα. Οποιοδήποτε προσπαθεί να μιμηθεί κάποιον άλλον, μάλλον σε καρικατούρα καταλήγει. Ένα μήνυμα πρώτο θα λάβουμε στις ευρωεκλογές. Δεν αρχίζουν και τελειώνουν όλα εκεί, αλλά θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πολιτική μάχη για να λάβουμε κάποια πρώτα μηνύματα. Είναι και πολύ σύντομο. Αλλά βλέπω διάστημα. Περισσότερο την πορεία αυτή ως μια πορεία όπου μεθοδικά θα προσπαθείς να κερδίζεις έδαφος σιγά σιγά. Την ίδια ώρα το θέμα των τάσεων και της πολυφωνίας παραμένει ένα από τα θέματα συζήτησης της προεκλογικής περίοδου. Ναι, ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ που θα λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφω, με τη μεθοδικότητα, με την τεχνική γνώση, με τις δομές, με κανόνες που θα ισχύουν για όλους. Οι κανόνες αφορούν και την πολυφωνία, αυτή την, να το πω εγώ, κακοφωνία κάποιες φορές, ναι, που κανόνες... φόλωνε το αφήγημα το κεντρικό. Ναι, οι κανόνες πρέπει να είναι αυστηροί και να τηρούνται για όλους. Ο ηγέτης πρέπει να διαγράφει ή δεν πρέπει, λέτε εσείς? Το κόμμα πρέπει να έχει κανόνες και ο ηγέτης, ο αρχηγός του κόμματος, ακολουθεί, οφείλει να εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες χωρίς να κάνει διακρίσεις. Οι τάσεις δεν πρέπει να είναι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Υφίστανται να έχουμε καθαρές ανοιχτές ζυμώσεις, διαδικασίες, τοποθετήσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ξανά στο επόμενο διάστημα να αποτελέσουν φρένο ή χειρόφρενο στις αναγκαίες αλλαγές. Στις 3 Σεπτεμβρίου το έκτακτο συνέδριο θα εγκρίνει τις διαδικασίες, ενώ στις 10 θα γίνει ο πρώτος γύρος των εκλογών. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του αν θα ψηφίζουν μόνο οι φίλοι ή και τα μέλη. Θα ψηφίζουν και αυτοί οι οποίοι θα εγγράφονται ως μέλη, αλλά και αυτοί που προσέρχονται ως φίλοι την ημέρα της ψηφοφορίας. Αν σε μια περίοδο που εμπολείς, οι πολίτες έχουν μια απαξίωση για την κοινωνική συμμετοχή, για την κοινή συμμετοχή, μια απαξίωση για τη λειτουργία των κομμάτων, εγώ θα ήμουν υπέρ οποιουσδήποτε διαδικασία θα τους δώσει τη δυνατότητα να εμπλακούν έστω και λίγο, να συμμετέχουν έστω και λίγο. Άρα, όσο περισσότερο δυνατόν οι πολίτες να συζητήσουν για αυτό το πολιτικό γεγονός, για την εκλογή της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες.